18 χρονών, ήσουν στη Βέρεια, οι πληροφορίες που υπήρχαν εδώ, κυρίως από τις μεταξύ συναντήσεις των δύο ομάδων νέων, για σένα ήταν εξαιρετικές, και να που φτάσαμε στο διατάφτα. Πότε σε πλησίασε η ΑΕΛ? Έχει περίπου ένα μήνα που με πλησίασε, ήταν οι πρώτες επαφές με τον κύριο Κούγια. Είχα απαντήσει θετικά στο ενδιαφέρον του. Περιμέναμε κάποιες εξελίξεις γιατί είχα ακόμα συμβόλαιο με τη Βέρεια. Και τελικά σήμερα οριστικοποιήθηκε η μεταγραφή μου. Περίμενες ωστόσο τις εξελίξεις από τον υποβιβασμό της ομάδας, διότι διαφορετικά θα ήταν εξαιρετικά δύσκολη η περίπτωσή σου. Ναι, μετά τον υποβιβασμό η θέση της Βέρειας ήταν πολύ δύσκολη. Κοίταξα που θα είμαι καλύτερα, που με υπολογίζουν, και εδώ στην ΑΕΛ μου δείχνουν ότι με υπολογίζουν στην καινούργια χρονιά. Μάλιστα. Κύριο Σίμπης έπαιξε ρόλο σε αυτή τη μεταγραφή, και ο κύριο Κάντας? Ο κύριο Σίμπης μεσολάβησε, συμφωνήσαμε, βρήκαμε τη χρυσή τομή. Μάλιστα. Τι σου είπαν οι άνθρωποι της Βέρειας? Δεν έχω επικοινωνήσει μαζί τους ακόμα. Καθόλου? Όχι. Έκανες προσφυγή? Ναι, υπήρξαν κάποιες επαφές στην αρχή για να λύσει το συμβόλαιο με κοινή συνένεση, αλλά δεν υπήρξαν απαντήσεις, και έτσι επειδή δεν μπορούσα να περιμένω. Έκανες το αυτονόητο. Μάλιστα. Και έχεις και μία συμμετοχή στο τελευταίο παιχνίδι με την Ξάνθη? Στο τελευταίο παιχνίδι με την Ξάνθη, ναι. Μάλιστα. Τι προσβλέπεις, γνωρίζεις κάτι από ΑΕΛ? Γνωρίζω, ένα ιστορικό σύλλογο, ομάδα που πήρε πρωτάθλημα από την επαρχία. Είμαι πολύ χαρούμενος που βρίσκομαι εδώ. Έφυγες από Βασίλισσα. Εμείς βέβαια εδώ στη Λάρισα δεν το δεχόμαστε αυτό. Βασίλισσα του Βορρά και Βασίλισσα του Κάμπου. Για μας μία είναι η Βασίλισσα, αλλά θα το πάμε και έτσι για να μην διαγράψουμε και το παρελθόν της ιστορικής ομάδας στην οποία ήσουνα. Έφυγες από μια Βασίλισσα και ήρθες σε μια άλλη. Είναι γεγονός ότι τούτη η Βασίλισσα είναι μεγαλύτερο ως ανάστημα και διαμέτρημα. Πιστεύεις ότι θα τα καταφέρεις? Ήρθα εδώ πέρα να διεκδικήσω μια θέση. Θα παλέψω να αγωνιστώ, να πάρω και τη φανέλα του βασικού. Βλέπω ότι στην ομάδα υπάρχει ενδιαφέρον, με υπολογίζουν. Εγώ μέσα από τη δουλειά θα κάνω ό,τι καλύτερο. Βλέπω ότι υπάρχει κάτι καλό, χτίζεται κάτι καλό εδώ στην ΑΕΛ. Ο κόσμος βλέπω ότι είναι κοντά. Και αναμένω να ξεκινήσει χρονιά. Έχεις δει καθόλου την ΑΕΛ αγωνιζόμενη, έστω και τηλεοπτικά? Έχω παρακολουθήσει πολλά παιχνίδια. Είχα έρθει και σε ένα παιχνίδι πέρυσι εδώ στο γήπεδο της. Μάλιστα. Ο κόσμος, Αλέξανδρε Σιαφαρίκα, Σιαφαρίκας, από πού είσαι? Από τη Βέρεια. Από τη Βέρεια. Το όνομα αυτό είναι πολύ διαδεδομένο εδώ στον Τύρναβο. Είναι πολλές οικογένειες Σιαφαρίκα στον Τύρναβο. Ναι. Και λέμε, μήπως έχεις καμία συγγένεια? Όχι, δεν έχω κάποια συγγένεια. Δεν είσαι βλαχάκι? Είμαι λίγο βλαχάκι. Αφού είσαι βλαχάκι, μας ταιριάζεις. Η Ελλάδα δεν μπορεί δίχως γάλα και τυρί, λέγανε. Γι' αυτό καλώς ήλθες για μία ακόμη φορά. Και θέλω να μου πεις το εξής. Ο κόσμος της Λάρισας είναι ιδιαίτερα απαιτητικός. Το γνωρίζεις? Βέβαια. Και είσαι έτοιμος να κάνεις τα πάντα. Σε περίπτωση που υπάρχουν δύο πιο φτασμένοι goalkeepers από σένα πιο μπροστά, και είναι φυσιολογικό αυτό λόγω και της ηλικίας που έχεις κλπ. Ο συναγωνισμός θα είναι ιδιαίτερα ισχυρός, θα έλεγα, για σένα, αλλά από ό,τι ακούω δεν έχεις κανένα πρόβλημα. Μέσα από τη δουλειά πιστεύω να καταφέρω να διεκδικώ και θέση στην εντεκάδα. Μπράβο. Λοιπόν, θα σου ευχηθούμε το καλώς ήρθες και καλή δύναμη, καλό κουράγιο. Στις 28 του μήνα εδώ είναι το ραντεβού, έτσι δεν είναι? Ναι, ναι.